Μελάς για να διασκεδάσετε με την ψυχή σας. Γιατί το έχουμε ανάγκη όλοι μας αυτές τις στιγμές να περάσουμε καλά, να βγούμε έξω, να γλεντήσουμε και να διασκεδάσουμε. Πάμε τώρα να δούμε τι καινούργιο έχουμε στην υπόθεση στον Κολωνό. Πάμε λοιπόν γιατί από ό,τι φαίνεται απειλητικά μηνύματα δεχόταν οι ανήλικοι, ενώ αυτή τη στιγμή η νέα κατάθεση του κοριτσιού έχετε να δέσει άλλα 7 άτομα και έχονται νέα εντάλματα σύλληψης. Ναι, Φίλιππε. Πάμε πρώτα τα εντάλματα σύλληψης, παρακαλώ. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι για τα εντάλματα σύλληψης αναμένονται 11 νέα εντάλματα σύλληψης. 11 νέα εντάλματα σύλληψης. Πέραν των όσων έχει ταυτοποιήσει το κοριτσάκι με τις πρώτες του 2 καταθέσεις, όπου έχει δώσει επί της ουσίας 8 ονόματα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Ναι. Άρα έχουμε 11 εντάλματα σύλληψης, 8 οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί και αναμένονται και αυτοί να συλληφθούν, 3 παρουσιάστηκαν αυτοβούλως, να το τονίσουμε αυτό μέσα στο 24ωρο, και παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι είπαν ότι απλά συνομίλησαν με το κορίτσι, ότι δεν το βίασαν κτλ., οι αρχές έχουν άλλη γραμμή και άλλο πιστεύω. Θεωρούν λοιπόν ότι αυτά τα 3 ακόμα άτομα που παρουσιάστηκαν έχουν βιάσει το κορίτσι. Τους έχουν πάρει τα κινητά τηλέφωνα, γνωρίζουν που βρίσκονται, περιμένουν από την ανακριτή το OK προκειμένου να τους συλλάβουν. Επίσης, ταυτοποιήθηκαν 2 ακόμα άτομα, εκ των οποίων εκκρεμούν τώρα 2 νέα εντάλματα σύλληψης και για τη σύλληψη αυτών. Ο 54χρονος που εμφανίστηκε, που τόσος λόγος έγινε, ήταν ο τελευταίος που εμφανίστηκε στη Γαδά και είπε ότι δεν βίασε αλλά συνομιλούσε, ο οποίος εν τέλει από ό,τι φαίνεται βίασε και δεν συνομιλούσε σύμφωνα πάντα με τις αρχές. Πάντως το θέμα ότι έχουν γίνει ταυτοποίηση, περιμένουμε και τις συλλήψεις και να δούμε επιτέλους τι θα γίνει, γιατί ο κόσμος αυτή τη στιγμή λέει αργούν τα πράγματα, αργεί η διαδικασία. Έχουν χρόνο οι ένοχοι και οι δράστες να κρύψουν την πραγματικότητα.